Για μία ακόμη φορά πέρασε το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου, 66χρονος καλλιτέχνης κριτικής μουσικής, για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον ανακριτή. Αυτή τη φορά βρίσκεται υπόλογος για την υπόθεση διακίνησης παιδικού πορνογραφικού υλικού, υλικό στο οποίο εικονίζονται δύο ανήλικα κορίτσια, ένα εκ των οποίων έχει ταυτοποιηθεί. Το θύμα μάλιστα προέρχεται από την ίδια περιοχή στην οποία ζούσε το 14χρονο αγόρι, το οποίο κακοποιούσε σεξουαλικά μέχρι τη στιγμή που συνελήφθη και ξεκίνησε η αποκάλυψη της φρικαλέας δράσης του. Μία ακόμη φορά η προσαγωγή του συνοδεύτηκε από την έντονη αντίδραση του κατηγορουμένου. Ο 66χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο για την εμπλοκή του σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός ανήλικου αγοριού, με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης να είναι απόλυτα ανατριχιαστικές. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταγγελία της οικογένειας του 16χρονου, τον οποίο ο κατηγορούμενος τρομοκρατούσε, όπως ανέφερε το παιδί στην κατάθεσή του, στους αστυνομικούς, με απειλές για τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του, ώστε να μην αποκαλύψει σε κανένα τι συνέβαινε μεταξύ τους. Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης είναι ανατριχιαστικές, καθώς ο 66χρονος είχε φτάσει στο σημείο ακόμη και να εκδίδει τον ανήλικο σε άλλα άτομα. Ειλικρινά απασχολεί, θεωρώ, για πρώτη φορά τα εγκληματολογικά δεδομένα της Κρήτης και θλίβομαι γι' αυτό. Όρθωσε σε ελάχιστο χρόνο να το καταστήσει άβουλο και ανεύθυνο εκτελεστικό του όργανο έρμεο στις εγκληματικές του όρεξες. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του και στις δύο υποθέσεις, κάνοντας λόγο για πλεκτάνη. Ότι δεν έχει καμία σχέση, είναι αθώος. Μιλάει για, από ό,τι είδα στην προνακριτική του απολογία, μπόρεσα να δω, ότι μιλάει για μια πλεκτάνη η οποία θα πέσει στο, ήδη από το ανακριτικό γραφείο. Ο Λιράρης αναμένεται να απολογηθεί τελικά την Πέμπτη, κατηγορούμενος για την πράξη της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με ανήλικο που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, και μάλιστα με τις ειδικότερες μορφές της κατοχής και διαβίβασης του υλικού.